τις απορίες μας. Πες μου πόσες είναι οι σελίδες της αστυνομίας αντί για 42 του κύριου Κουρβάκη. Αυτοί που ξέρουμε είναι δύο. Δεν ξέρουμε τι... Δύο σελίδες. Τι τεχνική εγώ πραγματικότητα. Εγώ να το πω αυτό ξέρουμε... ή να μην το πω το ούκεν το πολλό το έφτω. Μισό λεπτό. Ούκεν το πολλό το έφτω. Σημαίνει ότι μια έκθεση μακάρι και η άλλη πνεύμα. Ότι είναι λανθασμένη. Δεν ξέρουμε. Αυτή είναι η πρώτη γιατί πάντα... Γίνονται και συμπληρωματικές εκθέσεις και συμπληρωματικές. Ο εισαγγελέας δεν διέταξε μετά από 4-5 μέρες να πάει πίσω. Δεύτερη. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή τη Δευτέρα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις, δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα. Το σταματάμε εδώ τη Δευτέρα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Mm. Ήταν μια εβδομάδα πολύ γεμάτη για αυτή την εκπομπή. Και θέλω κλείνοντας αυτή την εβδομάδα. Να υποκληθώ σε έναν άνθρωπο που μας έχει μάθει πως το γέλιο χαρίζει ζωή. Εκείνος χάρισε μια ζωή στη Σπυριδούλα και στην Ασπασία. Γιατί αυτές οι γυναίκες υποφέρουν να μεταφερθούν καθημερινά και να πάνε χωρίς αυτοκίνητο με τη βροχή στους φυσικοθεραπευτές. Αποδείχτηκε λοιπόν για μια ακόμη φορά πως αν έχεις ψυχή, αν είσαι άνθρωπος, σβήνεις από δίπλα σου κάθε τι απάνθρωπο. Μάρκο, υποκλίνομαι σε αυτό που έκανες χθες. Μας γέμισες με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή πριν 2,5 χρόνια, σε αυτόν τον τηλεοπτικό σταθμό, δεν θα περίμενε ποτέ κανείς πως θα ερχόταν μια στιγμή που ένας ηθοποιός που χαρίζει γέλιο θα πρόσφερε μέσω μιας εκπομπής τη χαρά και την ελπίδα σε δύο γυναίκες. Καλό Σαββατοκύριακο.